Ο άστατος καιρός έχει έρθει για να μείνει. Φαίνεται δηλαδή ότι οι τελευταίες μέρες του μήνα που διανύουμε θα χαρακτηρίζονται από έναν ιδιαίτερα άστατο καιρό. Θα έχουμε δηλαδή αρκετές βροχές και καταιγίδες, ενώ και η θερμοκρασία πλέον έχει πάρει την κατηφόρα. Κάνει αρκετό κρύο, θα λέγαμε, ιδιαίτερα προς την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Ξεκίνησε η μέρα με αρκετές μονοψήφιες θερμοκρασιακές τιμές. Οι βοριάδες έχουν αρχίσει και ενισχύονται ιδιαίτερα προς το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, προσεγγίζουμε ακόμη και τα 7 μποφόρ, δυνατή άνεμη και μέσα στο Ιόνιο. Η εξέλιξη βέβαια αυτή οφείλεται σε ένα καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο έχει εγκλωβιστεί προς τα νότια τμήματα της Ιταλίας, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιταλίας. Αυτό το σύστημα προσπαθεί να βρει διέξοδο, αλλά του κλείνει το δρόμο, κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι απλά, ένα πεδίο υψηλών πιέσεων που αναπτύσσεται προς τα βόρεια Βαλκάνια. Και έτσι λοιπόν φαίνεται ότι θα μείνει για αρκετές ημέρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιταλίας. Θα στροβιλίσετε γύρω από τον εαυτό του και μάλιστα τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία θέλουν αυτό το σύστημα κακοκαιρίας να τίνει να πάρει χαρακτηριστικά μεσογειακού κυκλώνα, το δεύτερο δηλαδή βαρομετρικό χαμηλό, μετά την κακοκαιρία Μπάλος που χτύπησε τη χώρα μας, το οποίο θα προσπαθήσει να αποκτήσει τροπικά χαρακτηριστικά για να χτυπήσει κυρίως τη δυτική και νότια Ελλάδα, όπως δείχνουν και τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι από τα μέσα της εβδομάδας και μετά περιμένουμε περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, με έμφαση το Ιόνιο, τα δυτικά και νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας. Θα δούμε αρκετές βροχές και καταιγίδες, συνολία πολύ δυνατών ανέμων. Δεν αποκλείεται να ζήσουμε κάτι αντίστοιχο με την τελευταία κακοκαιρία που άφησε αρκετά προβλήματα στη χώρα μας. Γι' αυτό θα πρέπει έτσι να υπάρχει μια ετοιμότητα και από την πολιτεία αλλά και από τους πολίτες. Κοιτάξτε τώρα, εγώ λέω και είμαι της άποψης αυτής, ότι φθινόπωρο είναι, τις βροχές τις χρειαζόμαστε, την πτώση της θερμοκρασίας τη χρειαζόμαστε, για όλους τους λόγους που μπορεί να φανταστεί ο καθένας από εμάς, αυτά τα οποία ζούμε με τις τέσσερις εποχές του χρόνου και μας είναι απαραίτητα, αλλά από την άλλη εκείνο που μας προβληματίζει όταν υπάρχουν πληγωμένες περιοχές, βλέπε ας πούμε Αρκαλοχώρη τι γίνεται εδώ, οι περιοχές που έχουν να πληγεί, εκεί δεν θέλει έντορα γενικά φαινόμενα, δηλαδή μέχρι κάποιο σημείο αυτά που λέγατε φυσιολογικά ακούγονταν, αλλά όταν φτάσατε στο βαρομετρικό χαμηλό που στροβιλίζεται γύρω από τον εαυτό του και ότι τίνει να πάρει, δείχνει να παίρνει χαρακτηριστικά μεσογειακού κυκλώνα, εκεί λίγο πολύ σε προβληματίζει και λες όχ. Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Δυστυχώς θα πρέπει να τονίσουμε ότι είμαστε σε μια εποχή όπου οι θάλασσές μας, κάτι το οποίο το είχαμε τονίσει και στην τελευταία μας επικοινωνία, έχουν αποκτήσει μεγάλα ποσά θερμότητας από την θερμή περίοδο που έχει προηγηθεί. Έτσι λοιπόν, αυτά τα βαρομετρικά χαμηλά, καθώς σχηματίζονται πάνω από θαλάσσιες εκτάσεις και τροφοδοτούνται πάνω από αυτές, όταν μένουν για πολλές ημέρες, κάτι που φαίνεται θα συμβεί με αυτό το κύμα κακοκαιρίας προς την νότια Ιταλία, δυστυχώς βαθαίνουν πάρα πολύ, δηλαδή αποκτούν πολύ μεγάλη ένταση σε ό,τι αφορά τα καιρικά φαινόμενα που τα συνοδεύουν. Εκεί θα πρέπει να δείξουμε τώρα προσοχή. Βέβαια, δεν θα είναι όλες οι περιοχές που θα επηρεαστούν από αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Φαίνεται ότι σίγουρα το Ιόνιο και η Δυτική Ελλάδα θα βρεθούν, ας πούμε, στο επίκεντρο και αυτής της κακοκαιρίας, ίσως και τα πιο νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας. Δηλαδή, ίσως και η περιοχή της Κρήτης δεχθεί αρκετές βροχές προς το τέλος της εβδομάδας. Θα πρέπει όμως να δούμε και τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για να καθορίσουμε την ακριβή τροχέα αυτού του βαρομετρικού χαμηλού, πόσο δηλαδή κοντά θα καταφέρει να πλησιάσει τη χώρα μας, και αυτό βέβαια θα καθορίσει και την ακτίνα έτσι των καιρικών φαινομένων που θα απασχολήσουν περιοχές της χώρας μας και ίσως βέβαια δημιουργήσουν και προβλήματα. Γιατί όταν μιλάμε για καιρικά φαινόμενα τα οποία συνοδεύονται από μεγάλες δαγδαιότητες, δηλαδή μεγάλες εντάσεις ό,τι αφορά τις βροχοπτώσεις, είναι πολύ πιθανό αυτό να δημιουργήσει και προβλήματα, πλημμυρικά φαινόμενα. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι είχαμε αρκετούς μήνες όπου επικρατούσαν ουμβρία σε πολλές περιοχές της χώρας μας, και άρα λοιπόν τα εδάφη δεν είναι έτοιμα να απορροφήσουν αυτές τις μεγάλες ποσότητες νερού. Σε συνδυασμό πάντα και με τις πυρκαγιές που έχουν προηγηθεί. Βέβαια, έτσι, και ο σεισμός που έχει χτυπήσει την περιοχή της Κρήτης και συνεχίζει να ταλαιπωρεί αρκετές περιοχές γύρω-γύρω από το νησί, έχουμε αρκετές σεισμικές δονήσεις. Αυτό βέβαια είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει έτσι να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας και ας ελπίσουμε να μην καταφέρει αυτό το κύμα κακοκαιρίας να φτάσει τόσο νότια. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι τα χαρακτηριστικά του τόσο έντονα, γιατί η βροχή είναι καλοδεχούμενη πάντα. Όταν από την άλλη ξέρεις ότι ζεις στην επαρχία, πρωτογενής τομέας, έχεις μπροστά σου μια λοκομική περίοδο και ξέρεις εκείνο το χρυσάφι, από την άλλη τι μπορεί να σου προσφέρει. Είναι πραγματικά ένα συνδυασμός πολλών πραγμάτων, κύριε Μαρουσάκη, και δεν ξέρεις ποιο να αφήσεις και ποιο να πιάσεις. Ακριβώς, πολύ σωστά τα λέτε. Ας ελπίσουμε ότι θα μας έρθει όσο το δυνατόν πιο ήπιο αυτό το κύμα κακοκαιρίας, το οποίο δείχνει
να αποκτά τροπικά χαρακτηριστικά προς τα νότια τμήματα της Ιταλίας. Αυτό σημαίνει ραγδαίες βροχοπτώσεις, πολύ δυνατοί άνεμοι. Να δούμε τώρα βέβαια ποια θα είναι η τροχιά του. Πάντως, αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε, θα πρέπει να υπάρχει μια ετοιμότητα ιδιαίτερα από την Τετάρτη και μετά. Φαίνεται δηλαδή ότι ο μήνας θα κλείσει έτσι με έναν έντονα άστατο καιρό, με έντονα καιρικά φαινόμενα. Ακόμα όμως δεν μπορούμε με ακρίβεια να δούμε ποιες περιοχές θα επηρεαστούν σημαντικά από αυτό το κύμα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Μαρουσάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.